Πολύ χαίρομαι που σας βλέπω και η σημερινή μας συνάντηση είναι μία συνάντηση συμπαράταξης και μάχης, αλλά και μία αφορμή να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά προσωπικά για τις προσπάθειές σας νύχτα και μέρα. Το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, βρισκόμαστε στις πιο κρίσιμες ώρες του αγώνα με την πανδημία και θέλω και σήμερα να ακουστεί αυτό το μήνυμα παντού, κυρίως στη Βόρειο Ελλάδα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει δουλέψει εδώ και πολύ καιρό στο κόκκινο, όπως και το προσωπικό του. Έχει αντέξει. Έχουμε ήδη τις πρώτες ενδείξεις για μία μείωση του αριθμού των κρουσμάτων. Είμαι σίγουρος ότι και τις επόμενες μέρες και τις επόμενες εβδομάδες, αν χρειαστεί, θα αντέξει έτσι ώστε με όσο το δυνατόν πιο γρήγορα βήματα να επανέλθουμε σε μία κανονικότητα που δεν θα μας υποχρεώνει να διαχειριζόμαστε τραγικές καταστάσεις όπως αυτές που αναγκαστήκαμε να διαχειριστούμε ειδικά την τελευταία εβδομάδα. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει όλοι οι πολίτες να είναι αρρωγοί σε αυτή τη νέα προσπάθεια την οποία θα κάνουμε, να κυκλοφορούν μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο, να μην συγκεντρώνονται σε σπίτια, προφανώς να φοράνε συνέχεια και παντού τη μάσκα τους, να τηρούν τα μέτρα προστασίας. Οι σχεδιασμοί μας από εδώ και στο εξής δεν θα αναφέρονται τόσο σε ημερομηνίες, όσο σε συγκεκριμένα δεδομένα, τα οποία θα κρίνουν τα επόμενα βήματά μας. Την επόμενη εβδομάδα πιστεύω ότι θα έχουμε περισσότερα δεδομένα στη διάθεσή μας για την πορεία της πανδημίας και για την αναμενόμενη μείωση στην πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, οπότε και θα προβούμε σε σχετικές ανακοινώσεις. Είναι όμως σήμερα μία ευκαιρία να αποκαταστήσουμε και την τάξη και την αλήθεια σχετικά με το τι έχει γίνει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αυτούς τους τελευταίους μήνες, γιατί ακούω πολλά στοιχεία, εντός εισαγωγικών στοιχεία, από την αντιπολίτευση, τα οποία πολύ απλά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εγώ θέλω να σταθώ σε τρεις μόνο αριθμούς, που νομίζω ότι καταδεικνύουν την απόλυτη προτεραιότητα την οποία έθεσε η ελληνική κυβέρνηση τη διαδικασία αντιμετώπισης της πανδημίας. Η ΜΕΘ, η μονάδα συστατικής θεραπείας πριν την πανδημία, ήταν 557. Σήμερα έχουμε αναπτυγμένες ΜΕΘ 1242. Το προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας πριν την πανδημία ήταν 88.690 εργαζόμενοι. Σήμερα έχουν ξεπεράσει τους 100.000. Και βέβαια πριν την πανδημία, για την ακρίβεια το 2018, δαπανίσαμε για την υγεία 3,8 δισεκατομμύρια περίπου και το 2020 έχουμε δαπανίσει 4,8 δισεκατομμύρια, ένα δισεκατομμύριο παραπάνω. Αυτά για να αποκαταστήσουμε την τάξη και την αλήθεια. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω ακόμα μια φορά όλους τους εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ειδικά όσες και όσοι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης, της πιο σκληρής μάχης που δόθηκε, δίνεται και θα δίνεται στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Και η κυβέρνηση θα μεριμνήσει για την προκήρυξη θέσεων ιατρών, ώστε όλο το ιατρικό προσωπικό το οποίο υπηρετεί σήμερα στις μονάδες εντατικής θεραπείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, να καταστεί μετά από κρίση αορίστου χρόνου. Είναι μια δέσμευση την οποία είχαμε αναλάβει και για όλους τους νοσηλευτές οι οποίοι προσελήφθησαν κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης. Επεκτείνεται και σε όλους τους γιατρούς οι οποίοι εργάζονται σήμερα στις μονάδες εντατικής θεραπείας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Είναι μια πράξη αναγνώρισης από την πολιτεία του σπουδαίου έργου που επιτέλεσαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά είναι και μια αδύρυτη ανάγκη για τη στελέχωση των νέων μονάδων εντατικής θεραπείας
που έχουν ανοίξει τους τελευταίους μήνες. Είναι αυτοί οι εργαζόμενοι ειδικά στις μονάδες εντατικής θεραπείας που με την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό τους κατέκτησαν το δικαίωμα να υπηρετούν και αύριο τους συμπολίτες τους. Τους συγχαίρω και τους καλώ να συνεχίσουν με νέα δύναμη τον μεγάλο αγώνα τον οποίο πρώτα απ' όλα αυτοί δίνουν για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Κλείνω, γιατί σήμερα θέλω περισσότερο να ακούσω παρά να μιλήσω. Θα ήθελα να μου μεταφέρετε την εμπειρία σας, τις ιδιαιτερότητες που εμφανίζονται σε κάθε υγειονομική περιφέρεια, να μου εισηγηθείτε ευέλικτους τρόπους συνεργασίας, ανάγκες νοσοκομείων, πώς δούλεψε η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, ειδικά στην Θεσσαλονίκη. Αλλά κυρίως με ενδιαφέρει να μου διατυπώσετε τις προτάσεις σας, ειδικά σε αυτή την κρίσιμη καμπή. Στόχος παραμένει ένας, οι Έλληνες να συναντηθούμε με το εμβόλιο, όρθιοι και υγιείς, και από την άνοιξη του 2021 με το καλό να ανοίξει και πάλι μια νέα εποχή για τη χώρα μας. Σταματώ εδώ, κύριε Υπουργέ. Προτείνω να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας πρώτα από την Θεσσαλονίκη. Βλέπω τους δύο υπέρχες μας, έτσι δεν είναι? Δεν βλέπω καλά? Ωραία. Με όποια σειρά θέλετε, κύριε Τρίτη ή Τέταρτη είπε, να ξεκινήσουμε είτε με τον Παναγιώτη είτε με τον Δημήτρη. Πρώτα να μου δώσετε μια εικόνα του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Ελλάδα. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και τηλεφωνικά, επικοινωνώ τακτικά όχι μόνο με την ηγεσία του Υπουργείου, όπως ξέρετε, αλλά και με τους 7 υπεάρχες, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με το πολύ δύσκολο και σύνθετο έργο να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της μάχης. Οπότε, περιμένω να ακούσω από εσάς, κύριοι, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Ελλάδα. Καλημέρα, κύριε Πρωθυπουργέ. Καλημέρα σε όλους. Με την χθεσινή εφημερία την οποία είχαμε στο μοναδικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, στο νοσοκομείο του Αγιοργείου, το οποίο ανήκει στην τρίτη υγειονομική περιφέρεια, πράγματι είχαμε ένα μειωμένο ποσοστό εισαγών, μόνο 51 εισαγωγές και αντίστοιχη διαχείριση 24 υπόπτων περιστατικών, μειωμένο σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη εφημερία του συγκεκριμένου νοσοκομείου, το οποίο πάλι εφημέρευε μόνο, όπου είχαμε μία τάξη των 62 εισαγωγών επιβεβαιωμένων περιστατικών και ένα μεγάλο αριθμό υπόπτων, τα οποία στη συνέχεια προχωρήσαν στο σύστημα. Κύριε Πρωθυπουργέ, η εικόνα η οποία παρουσιάζει σήμερα το σύστημα στην τρίτη υγειονομική περιφέρεια δίδει μία δυνατότητα διαθεσίμων κλινών με μια κάλυψη 85% των διαθεσίμων κλινών σε απλές κλίνες COVID περιστατικών, αλλά πιέζεται ιδιαίτερο σημαντικά από το κομμάτι των διαθεσίμων κλινών σε ΜΕΘ. Εσωτερικά μπορέσαμε να διαχειριστούμε μέχρι σήμερα όλη την αναγκαιότητα νοσηλείας ΜΕΘ περιστατικό με αναδιατάξει στον χώρο των νοσοκομείων και τη δημιουργία νέων κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας. Από τον Αύγουστο, κύριε Πρωθυπουργέ, ξεκινήσαμε από 26 κλίνες ΜΕΘ και σήμερα μιλάμε για 96 κρεβάτια. Άρα είχαμε μια αύξηση 70 κλινών. Όπως επίσης, γιατί υπάρχουν και τα υπόλοιπα νοσοκομεία της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, από 6 κλίνες ΜΕΘ φτάσαμε σε 28, αύξηση δηλαδή 22 κλίνες. Συνολικά, σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα αναπτύξαμε 92 νέα κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας στην τρίτη υγειονομική περιφέρεια, καλύπτοντας εσωτερικά τις ανάγκες και βέβαια σε απόλυτη συνέργεια με την διαχείριση του ΕΚΑΔ ΕΚΕΠΗ για τυχόν διακομιδές σε άλλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Το πλέον σημαντικό είναι ότι αντέξαμε και αντέχουμε μέχρι σήμερα το επίπεδο νοσηλείας των περιστατικών τα οποία χρήζουν είναι επιβεβαιωμένα στο σύστημα. Κύριε Πρωθυπουργέ, μπορέσαμε από 296 κλίνες στην τρίτη υγειονομική περιφέρεια που είχαμε στη διάθεσή μας για νοσηλεία περιστατικών COVID να φτάσουμε στα 1227. Κατ' ουσίαν είχαμε μια αύξηση στα 931 κρεβάτια. Αντέχουμε μέχρι σήμερα, η πίεση προσδιορίζεται κατά κύριο λόγο στη διαχείριση των μονάδων εντατικής θεραπείας, αλλά μέχρι σήμερα
δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί περιστατικό, όπως περίμεναν πολλοί, σε κάποιον διάδρομο ή σε ένα τελείως διαφορετικό χώρο. Το 90% αυτών των κρεβατιών έχει τις απόλυτες προϋποθέσεις λειτουργίας μονάδος εντατικής θεραπείας. Και έτσι αντέχουμε μέχρι σήμερα. Ταυτόχρονα, με όλο το πλαίσιο των ενεργειών που έχει γίνει σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, είχαμε ένα σύνολο προσλήψεων τα οποία ήρθαν και ενισχύσαν το σύστημα υγείας. Συνολικά θα ήθελα να αναφέρω ότι μιλάμε για 975 προσλήψεις σε σύνολο του προσωπικού στην Τρίτη Υγειονομική Περιφέρεια, εκ των οποίων 190 ιατροί και 384 νοσηλευτές και 401 άλλες σε άλλες ειδικότητες. Έτσι μπορούμε εσωτερικά να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το πλαίσιο της κρίσης, μεταλλάσσοντας καθημερινά κατόπιν των οδηγιών του Υπουργείου τις δυνατότητες για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Θα ήθελα να σας αναφέρω μόνο ένα τελευταίο όσο αφορά το κομμάτι των δυνατοτήτων της ενίσχυσης αντίστοιχα από τον ιδιωτικό τομέα, όπου θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι συγκεντρωτικά, ενώ υπάρχει μια εκδήλωση η οποία έχει αποτυπωθεί στις 242 εκδήλωσεις ενδιαφέροντος, μόνο 29 άτομα τόσο στην Τρίτη όσο και στην Τέταρτη Οικονομική Περιφέρεια είχαν τις αντίστοιχες προβλεπόμενες ειδικότητες, εκ των οποίων τουλάχιστον στην Τρίτη Υγειονομική Περιφέρεια μόνο οι 4 αποδέχτηκαν και σήμερα έχουμε μια τελευταία στο νοσοκομείο της Έδεσας για να μπορέσουν να προχωρήσουν στις αντίστοιχες συμβάσεις. Εκεί λοιπόν παρουσιάζεται αυτή η εικόνα. Εγώ αυτά τα λίγα θα ήθελα να καταθέσω και σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Πάμε και στο Δημήτρη. Καλημέρα κύριε Πρωθυπουργέ. Είμαι ο Δημήτρης Αλκάκης, ο διοικητής της 4ης Οικονομικής Περιφέρειας. Όπως σας είπα και προχθές, είναι δύσκολη η κατάσταση στην 4η Οικονομική Περιφέρεια. Πέρα από τη Θεσσαλονίκη που ζορίζεται και τα ανέφερε ο Παναγιώτης, εμείς έχουμε σαν 4η Οικονομική 4 νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη. Τα υπόλοιπα εκτείνονται από το Κυλικής μέχρι το Δημότικο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πίεση στο νοσοκομείο της Δράμας, των Σερών και της Χαλκιδικής, στα οποία κάνουμε ενέργειες. Έχει βοηθήσει η πρωτοβάθμια υγεία και πρέπει να το αναφέρω, γιατί δεν ξέρω αν το αναφέρουν σημαντικά, με μεταφορές γιατρών όπου είναι αυτό εφικτό. Γενικοί γιατροί δηλαδή και άλλες ειδικότητες από τα κέντρα υγείας βοηθάνε στα νοσοκομεία και αυτό θα ήθελα να ακουστεί. Να συμπληρώσω αυτά που είπε ο Παναγιώτης, ότι το Σεπτέμβριο του 2019 σαν Υγειονομική Περιφέρεια είχαμε 74 κλίνες ΜΕΤ. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τη σημερινή καταγραφή, έχουμε 167. Για τη Θεσσαλονίκη, για να δώσω πιο συγκεκριμένα νούμερα, εμείς ξεκινήσαμε με 32 τον Οκτώβριο του 2019, το Σεπτέμβριο του 2019, και σήμερα είμαστε στις 90, τον Νοέμβριο του 2020, σήμερα. Αυτό δεν είναι μόνο δική μας προσπάθεια, είναι προσπάθεια όλων. Ξέρετε, εμείς σχεδιάζουμε, δίνουμε τις κατευθύνσεις, κάνουμε τις ενέργειες μαζί με τη συνεργασία με τον Υπουργό, τον Υφυπουργό και όλα, τον Γενικό Γραμματέα και όλα τα στελέχη του Υπουργείου. Είμαστε σε μια καθημερινή επικοινωνία, αλλά οι άνθρωποι στην πρώτη γραμμή υλοποιούν. Και αυτοί είναι που τους ευχαριστούμε και εμείς καθημερινά. Στο σύνολο των απλών κλινών έχουμε αναπτύξει 1.650. Αυτή τη στιγμή είναι καλυμμένες οι 1.191, όπως βλέπετε και εσείς καθημερινά, όπως γνωρίζουμε το BI και τα στοιχεία. Υπάρχει πίεση. Έχουν γίνει ενέργειες να αποφορτιστούν, να αυξηθεί δηλαδή η χωρητικότητα του συστήματος και με τις ιδιωτικές κλινικές που κοιτάξαμε. Από σήμερα ξεκινάει και εκεί ένα σχέδιο προγραμματισμού είτε για τίποτα χειρουργία είτε για εισαγωγές, μεταφορές καθαρών και τα θετικά στην άλλη κλινική που δόθηκε. Θα αποφορτιστεί το κλίμα, ο φόρτος, το οικό φορτίο και στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης αλλά και από την περιφέρεια. Θα τραβήξουμε περιστατικά ώστε να διευκολύνουμε όλα τα νοσοκομεία να έρθουν σε μια ισορροπία. Τι άλλο να πω, πρώτα, δεν είναι καθημερινός ο αγώνας, δεν είναι μια καθημερινή μάχη. Τα ξέρετε, τα βλέπετε, μας παρακολουθείτε. Ευχαριστώ. Ωραία, να πάμε λίγο στην Πέμπτη υγειονομική να μας δώσει ο Φώτης μια εικόνα του τι συμβαίνει στη Λάρισα και αν στη Λάρισα και στη Μαγνησία έχουν ηρεμήσει κάπως τα πράγματα. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στη Λάρισα δεχόμαστε μια έντονη πίεση
Έχουμε τα δύο νοσοκομεία, το Γενικό Νοσοκομείο και το Πανεπιστημιακό, και μετά θα σας αναφέρω και την κατάσταση στη Μαγνησία. Ήδη όμως δουλεύουμε πάνω σε ένα σχέδιο, το οποίο έχουμε υλοποιήσει από κοινού με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, όσον αφορά στη διαχείριση των περιστατικών στην πόλη της Λάρισας. Πιο συγκεκριμένα, μετατρέψαμε το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας σε COVID και έχουμε σαν νοσοκομείο αναφοράς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το οποίο δέχεται, και σε αυτό έχουν συμβάλει σημαντικά οι καθηγητές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, δέχεται όλα τα περιστατικά του χειρουργικού τομέα, με αποτέλεσμα να εφημερεύει ο χειρουργικός τομέας 24 ώρες την 24ωρο. Νευροχειρουργικά, αγκιοχειρουργικά και αντιμετώπιση των επιγόντων. Με αυτό τι έχουμε καταφέρει? Έχουμε καταφέρει πολύ σωστή διαχείριση και εξορθολογισμό των ανθρώπινων πόρων. Παράδειγμα, μεταφέραμε τη μευτική κλινική από το Γενικό Νοσοκομείο στο Πανεπιστημιακό, εφημερεύει κάθε μέρα, και μαζί μεταφέραμε 14 ΜΕΕΣ και 9 γιατρούς, και ενσωματώθηκαν στον καθηγητή τον κύριο Δαπόντη στη μευτική κλινική. Πέρα από αυτό, έχουμε ήδη εδώ και 15 μέρες συνεργασία οικειοθελώς με δύο μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια στη Λάρισα, τα οποία μας διέθεσαν κλίνες ΜΕΘ, έτσι ώστε μετατρέψαμε τις κανονικές κλίνες ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου σε κλίνες ΜΕΘ COVID, και τα καθαρά μας περιστατικά τα διοχετεύσαμε στις δύο ιδιωτικές κλινικές με απόλυτη επιτυχία εδώ και 15 ημέρες περίπου. Σαφώς δεχόμαστε πίεση. Αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε μέρα-μέρα, αλλά έχουμε και το επόμενο σχέδιο. Ήδη μετά που θα ολοκληρωθεί η τηλεδιάσκεψή μας, θα έχω συνάντηση με δύο πάλι ιδιωτικές κλινικές πέραν των ήδη υπαρχόντων, για να εξετάσω το ενδεχόμενο της εθελοντικής ημής συνεργασίας για να δέχονται COVID περιστατικά. Αυτά όσον αφορά για τον νομό της Λάρισας. Ήδη σε συνεργασία και με τον κύριο Χατζηχριστοδούλου, που επικοινωνούμε και μιλάμε καθημερινά, υπάρχει μια επιδοποίηση της καμπύλης και ήδη το ρο έχει πέσει χθες το 0,95 από 1,05 που ήταν τις προηγούμενες μέρες, καθώς και τα λίμματα μας έχει πει ότι έχει αρχίσει μια πτώση. Ήδη ενδεικτικά να πούμε ότι χθες είχαμε 61 κρούσματα COVID στη Λάρισα από τις προηγούμενες μέρες, συγκρινόμενες και τις εισρωές και εκροές που έχουμε από τα νοσοκομεία όσον αφορά για τους ασθενείς, πόσοι εισέρχονται και πόσοι δεν εισέρχονται. Βλέπουμε μια σταθεροποίηση και μια πολύ πολύ μικρή κάθοδο. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας εφησυχάζει, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στα σπίτια τους υπάρχουν πάρα πολλοί θετικοί ασθενείς με COVID, συμπτωματικοί, που ανά πάσα στιγμή αυτοί, ανάλογα με την επιδείνωση των συμπτωμάτων, μπορούν να έρθουν στα νοσοκομεία μας και να δημιουργηθεί πολύ μεγάλο πρόβλημα. Άρα λοιπόν, για τη Λάρισα, το επόμενο στάδιο, πέρα από αυτή τη συνεργασία των δύο νοσοκομείων, είναι οικειοθελώς ή όχι να έχουμε κλινικές συνεργάσιμες για να αντιμετωπίσουμε τα περιστατικά COVID. Τώρα, υπέγραψα, κύριε Πρόεδρε, και μία σύμβαση με έναν παθολόγο ιδιώτη γιατρό, έτσι ώστε να συνεργαστεί με το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Πάμε τώρα στη Μαγνησία. Στη Μαγνησία τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, γιατί εκεί έχουμε το ρο 1,17, αλλά είναι το ευχάριστο το ότι έχουμε καθημερινή, μίλησα χθες, εννοείται και σήμερα, ανάλογα με την εφημερία, έχουμε μείωση των εισερχομένων περιστατικών και αύξηση των εξιτηρίων. Δηλαδή, χθες για μία μέρα ο Βόλος έκανε 16 εξιτήρια από τις κλινικές ήπιας νοσηλείας. Αυτό όμως το οποίο μας βοηθάει στο σχεδιασμό είναι ότι έχουμε δημιουργήσει κλίνες μεθ COVID σε όλα τα νοσοκομεία της Θεσσαλίας, τα οποία δεν υπήρχαν. Αναφορικά να σας πω ότι από τις 23 Οκτωβρίου και μετά, ενώ στη Θεσσαλία είχαμε 20 κλίνες, σήμερα έχουμε 83. Μεθ COVID, κανονικές όμως, κύριε Πρόεδρε, μεθ COVID. Και αύριο προσθέτουμε άλλες 5 στη Λαμία και την Παρασκευή προσθέτουμε και άλλες 4 στη Χαλκίδα. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πω ότι η Χαλκίδα αυτή τη στιγμή, ένα καινούριο νοσοκομείο, το οποίο έχουμε επισκεφτεί με τον υπουργό μας, τον κύριο Κικίλια, το προηγούμενο Σάββατο, και σας περιμένουν και εσάς εκεί, είναι ένα καινούργιο νοσοκομείο το οποίο το θέσαμε σε λειτουργία μέσα στην περίοδο του COVID. Το μετακινήσαμε, κάναμε τη μετακόμιση από το ίδιο υπάρχον μέσα σε 3 μέρες και το θέσαμε σε λειτουργία στις 30 Ιουλίου. Από τότε προγραμματίζαμε με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου πώς το νοσοκομείο αυτό θα μπορέσει υποστηρικτικά να βοηθήσει και την Αθήνα και την υγειονομική μας περιφέρεια. Πρακτικά λοιπόν, σήμερα η Χαλκίδα έχει 8 κλίνες μεθ COVID που μέχρι το Σαββατοκύριακο θα πάνε στις 12.
Και το 60% της πληρότητας, κύριε Πρόεδρε, είναι από τη Φλόρινα, από τα Γρεβενά, από την Καρδίτσα. Δεχόμαστε δηλαδή σαν μια βαλβίδα αποσυμπίεσης, περιστατικά εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Το ίδιο έχουμε και με τη Λαμία. Είχαμε 6 κλίνες ΜΕΘ COVID, τώρα αύριο ανοίγουμε άλλες 5 κανονικές κλίνες COVID, με εγκαταστάσεις όπως πρέπει να είναι. Έχουμε επίσης ανοίξει στα Τρίκαλα 10 ΜΕΘ κλίνες COVID, στο Βόλο 8, στην Καρδίτσα 6, έτσι ώστε τα περιστατικά όσο γίνεται να, και στο Βόλο 8, να κρατούνται σε αυτές τις περιοχές για να μην επιβαρύνεται το κεντρικό σύστημα της Λάρισας και στο Γενικό και στο Πανεπιστημιακό. Στο Βόλο λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία, το επόμενο βήμα είναι να έχω ήδη κάνει επαφές με 2 ιδιωτικά θεραπευτήρια, το ένα κέντρο αποκατάστασης και το άλλο είναι μια ιδιωτική κλινική, στο ενδεχόμενο της αύξησης της ζήτησης των κλινών ήπιας νοσηλείας. Επίσης, θα ήθελα να επισημάνω τη μεγάλη βοήθεια που δίνουν τα κέντρα υγείας στη μάχη για τον κορονοϊό και να σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Στο Βόλο ήδη λειτουργεί το κέντρο υγείας στο Βόλο το πρωί Νίκα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, κάνει τα rapid test με αποτέλεσμα να έχουμε μια αποσυμφόρηση και αποσυμπίεση από το νοσοκομείο του Βόλου. Αυτό γίνεται και στη Λαμία και σε άλλες πόλεις και περιφέρειες της 5ης υγειονομικής περιφέρειας. Επίσης, για να μπορέσουμε να αποσυμπιέσουμε λίγο το Βόλο όσον αφορά τη μεγάλη εισρωή για τεστ, προχθές με τη συνεργασία της διοίκησης του Σώματος Πεζοναυτών στο Βόλο, μας έστεισε 3 σκηνές στο προάβλιο του νοσοκομείου, έτσι ώστε να προστατεύονται οι πολίτες, να μην περιμένουν σε ουρά, για να κάνουμε τα τεστ, τα rapid test, για να διευκολυνόμαστε και να μην έχουμε πολύ μεγάλη πίεση μέσα στο νοσοκομείο. Άρα λοιπόν, η κατάσταση, για να συνοψίσω, και στο Βόλο και στη Λάρισα αυτή τη στιγμή είναι ελεγχόμενη, αλλά αυτό δεν μας εφησυχάζει, γιατί αύριο μπορεί να βρεθούμε σε μια διαφορετική κατάσταση και προετοιμαζόμαστε, όπως σας είπα, από τώρα με αυτές τις κινήσεις τις οποίες κάνουμε. Φώτη, ευχαριστώ πολύ, πολύ κατατοπιστικά αυτά και νομίζω ότι η διευκρίνηση για τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι τη στιγμή της κρίσης ιδιωτικός και δημόσιος τομέας συστρατεύονται στην προσπάθεια αντιμετώπισης μιας μεγάλης υγειονομικής κρίσης και στην ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας. Προφανώς προτιμούμε πάντα τη συνεννόηση με τον ιδιωτικό τομέα. Όπου όμως αυτή δεν είναι εφικτή, η πολιτεία έχει αποδείξει ότι έχει και άλλα εργαλεία στη διάθεσή της. Πρώτα, αν μου επιτρέπετε κάτι σημαντικό το οποίο ξέχασα να σας πω, και στο νοσοκομείο της Λαμίας, παράλληλα με το ήδη υπάρχουν το καινούργιο νοσοκομείο, έχουμε και ένα νοσοκομείο, το Πέτρινο, όπως το λέμε εμείς, το παλιό σανατόριο, το οποίο συνδέεται εσωτερικά με μια γέφυρα. Εκεί το έχουμε μετατρέψει και εκεί σε COVID. Έχουμε 130 κρεβάτια ήπιας νοσηλείας, ούτως ώστε ανάλογα με τη ζήτηση της περιοχής, που ανοίγουμε και κλίνες. Ενδεικτικά όμως στη Στερεά αναγνωρίζεται ότι τα κρούσματα τα χθεσινά ήταν 37 μόνο, σε όλη τη Στερεά. Δεν έχουμε πρόβλημα εκεί, αυτή τη στιγμή. Και έπειτα να σας ενημερώσω ότι το παλιό νοσοκομείο της Χαλκίδας, που κάναμε τη μεταστέγαση, έχει συντηρηθεί. Υπάρχουν κεντρικές παροχές οξυγόνου, κλίνες, και αν κάποια στιγμή χρειαστεί η Αθήνα, θα μπορεί να ξέρει ότι υπάρχει ένα τέτοιο νοσοκομείο που με την κατάλληλη ενίσχυση σε προσωπικό μπορεί να δεχτεί για ήπιας νοσηλείας. Και κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε. Είναι το πρώτο ΣΔΙΤ το οποίο έχουμε κάνει σε συνεργασία εν περίοδο κορονοϊού με τον ιδιωτικό τομέα. Ναι, ουσιαστικά περί τούτου πρόκειται, όπως καλά το είπες. Λοιπόν, για πάμε στην Αττική τώρα, να ξεκινήσουμε τον Παναγιώτη. Καλημέρα, κύριε Πρωθυπουργέ. Παναγιώτη, θα είστε διοικητής πρώτης ΥΠΕ. Αναφέρω την τρέχουσα κατάσταση για τα νοσοκομεία της Αττικής. Στην πρώτη ΥΠΕ υπάρχουν 29 νοσοκομεία, των οποίων 8 είναι τα νοσοκομεία αναφοράς και τα υποστηρικτικά. Περιλαμβάνονται τα 2 παίρνοντα. Ομοίως έχουν αναπτυχθεί 10 κέντρα υγείας COVID. Η Αττική, όπως καλά γνωρίζετε, υποδέχεται 2.742.000 άτομα. Εξαιρείται η περιφέρεια της Δυτικής Αττικής και του Πειραιός, την οποία διαχειρίζεται η δεύτερη ΥΠΕ. Οι κλίνες που αναπτύσσουν τα νοσοκομεία για COVID είναι συνολικά 1.191. 692 από αυτές είναι στα νοσοκομεία αναφοράς.
ομοίως αναπτύσσονται 169 κλίνες μεθ COVID. Η κατάσταση στην Αττική, οι αριθμοί δείχνουν ότι έχουν σταθεροποίηση και στα κρούσματα και στη διαχείριση των νοσηλευομένων. Η κατάσταση μοιάζει να ελέγχεται σε ένα βαθμό, αφού ακόμη υπάρχουν σε ένα ποσοστό 20% κλίνες μεθ. Η πληρότητα των κοινών κλινών σήμερα είναι στο 58,8%. Έχουμε δηλαδή επάγγεια σε 421 κλίνες και στις κλίνες ΜΕΘ-ΜΑΘ είναι στο 20%. Σήμερα έχουμε 33 διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ-ΜΑΘ. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι βλέπουμε την πέραση σταθεροποίηση στα κρούσματα και την καθήλυ διακύμανσης, δηλαδή μετά από το lockdown, η οποία ας πούμε έχει φθήνουσα πορεία. Πιθανόν να υπάρχει και υπάρχει εύλογη ψυχή στον κόσμο βλέποντας το ρυθμό μεταβολής των θανάτων. Ωστόσο, όπως και οι επιτελείς σας ειδικότερα σας έχουν αναφέρει, κυριοσκέδες και επιστήμονες, αυτό αναφέρεται σε κρούσματα τα οποία ήταν του προηγουμένου 15ημέρου προς αημέρου. Το prediction λέει ότι στο προσεχές 15ημέρο θα έχουμε μείωση των σοβαρών κρουσμάτων, αυτό δηλαδή που χρειάζεται να υποδεχθούν τα νοσοκομεία και επομένως ας πούμε και μείωση των θανάτων. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι με βάση την καθοδήγηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργού του Υπουργού του Γενικού Γραμματέα, η Αττική κράτησε σε σημείο να μην μειώσει τα χειρουργεία. Η οδηγία ήταν ότι υπάρχει η πρόβλεψη έως 80%, ωστόσο με βάση τους ρυθμούς που έχουμε γίνεται μια εκτίμηση από όλα τα νοσοκομεία και δεν μειώθηκαν τα χειρουργεία παραπάνω από 40%. Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι υποδέχονται περιστατικά τα λοιπά νοσοκομεία μας, αλλά και τα νοσοκομεία αυτά τα οποία είναι νοσοκομεία αναφοράς, τις κλινικές τους. Των λοιπόν κρουσμάτων, πλην COVID δηλαδή, έτσι, που στο πρώτο διάστημα του Μαρτίου, όπως καλά γνωρίζετε, δεν γινόταν. Δηλαδή υπήρχε ολική ανάσχεση των χειρουργείων. Η αρχική επιφυλακτικότητα, οι αρχικές δυσχέρειες της πρώτης περίοδου, τα logistics, στην σταθερότητα του προσωπικού, στην ανάπτυξη των κλινών και στο training των επαγγελματιών υγείας, κάνει για αυτή την περίοδο. Τα νοσοκομεία έχουν βρει το ρυθμό τους. Δεν πάει βέβαια να υπάρχει αυτό το σοβαρό στοιχείο που, όπως καλά γνωρίζετε, ονομάζεται και στο εξωτερικό fatigue COVID, έτσι, το οποίο δυσχεραίνει κάποιες ενέργειες εκεί του προσωπικού μας. Ωστόσο, με τις μετακινήσεις που ήταν απολύτως αναγκαίες να γίνουν, σύν την ενίσχυση η οποία υπήρξε κυρίως επικουρικό προσωπικό, αλλά και τις ταχύτητες που το Υπουργείο με τη μεταβολή του νομικού καθεστώτος προσέδωσε ας πούμε, στους διαγωνισμούς για την πρόσληψη των μονίμων, ιδίως ας πούμε, για τη στελέχωση των ΜΕΘ, έχουν φέρει τουλάχιστον τα νοσοκομεία πρώτης γραμμής, τα νοσοκομεία αναφοράς και τα υποστηρικτικά, σε πολύ καλό επίπεδο. Εγώ ολοκληρώνοντας αυτή την εισήγηση, μπορώ να σταχυρολογήσω ότι χρειάζεται για τους επαγγελματές υγείας μια ανταπόδοση, μια επιβράβευση ως επιμίσθιο, ένα επάμαξ δηλαδή ας πούμε, που θα χρειαστεί έτσι, μια καταβολή χρηματική ενδεχομένως, που θα είναι μια έμπρακτη αναγνώριση ας πούμε, και ένα κίνητρο ενδεχομένως δηλαδή, για όλους. Συν την υποβοήθηση υποστηρικτικά από τον ιδιωτικό τομέα, όπως ήδη ξεκίνησε να γίνεται ας πούμε, στην Θεσσαλονίκη, γιατί να είναι του παράδοσης, γιατί εκεί, όπως ανέφερα, δεν αισθάνεται αυτή την πίεση, δεν έχουμε αυτή την ανάγκη, μπορούμε δηλαδή με ίδιους πόρους και ανάγκες να αντεπεξέλθουμε. Είναι όμως το πλάνο, δηλαδή της ευελιξίας του σχεδίου, της ελαστικότητας ας πούμε, της πρόοδου του σχεδιασμού που έχουμε κάνει στο Step 2 Plus, μία ή δύο μονάδες ιδιωτικού χαρακτήρα και μία από τις ένοπλες δυνάμεις, όπως μας είχε ενισχύσει την προηγούμενη περίοδο, δηλαδή το 4-17 Nimitz, ενδεχομένως να ενταχθούν. Αναφέρω πέρας αναφοράς, είμαι έτοιμος, αν θέλετε, να αναφέρω εικόνα για εικόνα διευκρινήσεις. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Πάμε και στην δεύτερη, είπε. Χρήστο, ποια είναι εικόνα από σένα? Καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε. Η δική μας υγειονομική περιφέρεια έχει την ιδιαιτερότητα η μισή να βρίσκεται στη Δυτική Αττική και τον Πειραιά και η άλλη μισή να είναι τα νησιά του Αιγαίου, το οποίο
όπως αντιλαμβάνεστε, δημιουργεί μια πολυπλοκότητα. Ξεκινώ από τα νησιά. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι απολύτως ελεγχόμενη. Δεν δεχόμαστε κάπου σε κάποιο νησί μεγάλη πίεση. Άλλωστε, περάσαμε και την περίοδο του καλοκαιριού, η οποία μας είχε... Είχαμε ένα άγχος λόγω του τουρισμού, αλλά τα καταφέραμε αρκετά καλά, δεν αντιμετωπίσαμε κάποιο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Μοναδική υποσημείωση, αστερίσκος που θα έβαζα είναι η Πάτμος, στην οποία υπάρχουν 25 περίπου επιβεβαιωμένα κρούσματα, όλοι σε καλή κατάσταση, σε καραντίνα στο σπίτι. Έχουμε στείλει εκεί βοήθεια από τη Ρόδο σε υγειονομικό προσωπικό και rapid test, γίνονται συνεργεία, γίνεται έλεγχος στο νησί. Δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα, είναι ελεγχόμενο, απλώς είναι ένα μικρό νησί και τα 25 κρούσματα, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι μικρός αριθμός. Όσον αφορά την Αττική, καταρχάς να πω συνολικά ότι εμείς έχουμε διαθέσιμες 505 κλίνες COVID αυτή τη στιγμή, με δυνατότητα να τις αυξήσουμε αν χρειαστεί. Η κάλυψη που έχουμε σήμερα που μιλάμε είναι γύρω στο 50%. Σε όλη την περιφέρεια, για το χερσαίο κομμάτι είναι στο 60%, δηλαδή έχουμε 40% κενές κλίνες στο χερσαίο μας κομμάτι, απλές κλίνες COVID. Θεωρώ ότι εκεί είναι ελεγχόμενο, δεν βλέπω πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ, Χριστό, μου επιτρέπεις, Γιάννη, για λόγους συνειδητοποιώντος, να πάω πρώτα στη Λένα, να μας δώσει μια εικόνα τι γίνεται στην Κρήτη. Ότι το επιδημιολογικό προφίλ του νησιού είναι... Σε καλά επίπεδα παρατηρείται μια σταθεροποίηση τις τελευταίες ημέρες. Είχαμε μια εκθετική άνοδο τις προηγούμενες εβδομάδες. Είναι πολύ παραγωγικό το φαινόμενο. Έχει γίνει πολλή συζήτηση και για την συγκομιδή ελαιοκάρπου. Όντως, τις τελευταίες μέρες παρατηρούμε να έχουμε έναν αριθμό θετικών περιστατικών στην ενδοχώρα, υψηλότερο από τα συνηθισμένα ποσοστά που είχαμε τους προηγούμενους μήνες. Αυτό που κάναμε στην Κρήτη, κύριε Πρωθυπουργέ, και πραγματικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε, τόσο εσάς προσωπικά και όλους τους συνεργάτες σας, αλλά και τον Υπουργό Υγείας, τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, τον Γενικό Γραμματέα και όλη την πολιτική ηγεσία, γιατί είναι δύσκολοι μήνες. Και η δική σας στήριξη και εμπιστοσύνη είναι πολύ σημαντική για μας. Αυτό που κάναμε στην Κρήτη, δεδομένου ότι γνωρίζαμε ότι είναι αναγκαίο να ανοίξουμε στον τουρισμό και να είμαστε έτοιμοι τους θερινούς μήνες, προχωρήσαμε από αρχής της πανδημίας, από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες, σε συνεννόηση και με την εποπτεία του Υπουργείου, στο να ανοίξουμε κλίνες και στα 8 νοσοκομεία του νησιού. Έχουμε λοιπόν αναπτύξει 388 κλίνες στα 8 νοσοκομεία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε περιστατικά σε όλη την γεωγραφική κατανομή. 223 είναι ενεργείς αυτή τη στιγμή. Έχουμε 86 νοσηλίες σήμερα. Η ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό πολύ σημαντική. Και αναφέρω την ενίσχυση από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε στην υγειονομική περιφέρεια, γιατί δεν περιμέναμε την πανδημία για να ενισχύσουμε το σύστημα υγείας. Ήδη εδώ και ένα χρόνο έχουμε 210 γιατρούς που έχουν αναλάβει στα νοσοκομεία και στην πρωτοβάθμια του νησιού και πάνω από 650 νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό. Αυτό που είναι σημαντικό, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι έχουμε μια σημαντική ενίσχυση και της πρωτοβάθμιας. Γνωρίζετε την γεωγραφική ιδιαιτερότητα που έχει η υγειονομική περιφέρεια της Κρήτης στο νησί. Γνωρίζετε και την ανθρωπογεωγραφία. Επομένως, ήταν πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να αναπτύξουμε και να ενισχύσουμε την πρωτοβάθμια για να είναι και μια παρακαταθήκη για το μέλλον, για να επενδύσουμε πάνω στην πρόληψη. Η διενέργεια τεστ και μοριακού ελέγχου και τα rapid είναι σε συνεργασία και με τις κινητές και στις πύλες εισόδου, γιατί είχαμε έναν αριθμό επισκεπτών στα αεροδρόμια της Κρήτης. Συνεχίζεται και είναι αξιτικός ο ρυθμός. Βλέπουμε να υπάρχει μία προσπάθεια, και θα μου επιτρέψετε να το πω έτσι, από προσανατολισμού των ανθρώπων της Κρήτης και της κοινωνίας, χρησιμοποιώντας κάποιοι το νοσοκομείο Ρεθύμνου. Να ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και συνεχίζεται σε συνεργασία και με όλη την πολιτική ηγεσία για να ενισχύσουμε αυτό το νοσοκομείο, και υπάρχει σημαντική ενίσχυση. Δυστυχώς κάποιοι τον χρησιμοποιούν
για άλλους λόγους, αυτό το γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Η συνεργασία μας με τον ιδιωτικό τομέα επίσης σημαντική. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους προέδρους των ιατρικών συλλόγων. Τώρα γίνεται μια καταγραφή της διαθεσιμότητας ιδιωτών γιατρών. Ήδη έχουμε υπογράψει κάποιες συμβάσεις. Σήμερα θα γίνει μια συζήτηση και με λοιμοξιολόγο του ιδιωτικού τομέα για να προχωρήσουμε σε σύμβαση στο Λασίθι. Και αυτό το οποίο είναι σημαντικό και για αυτό το οποίο προετοιμαζόμαστε είναι και για την ανάπτυξη των νέων κλινών ΜΕΘ. Ήδη στα Χανιά ξεκίνησαν στο νοσοκομείο τις εργασίες, το ίδιο και στο Βενιζέλιο, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Θα έχουμε μέσα στους επόμενους μήνες σε συνεργασία με τον Ιάρχος μια πρότυπη διασυνδεόμενη μονάδα εντατικής θεραπείας. Θα έχουμε 88 κλίνες ΜΕΘ, κύριε Πρόεδρε, εφόσον χρειαστεί, 56 για COVID και οι υπόλοιπες για μη COVID περιστατικά, γιατί συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε και το επίγον περιστατικό, τους ογκολογικούς ασθενείς και δεν σταματάμε να υποστηρίζουμε και τις ομάδες, τους ασθενείς που μπορεί να έχουν άλλα νοσήματα. Και προετοιμαζόμαστε φυσικά για την εμβολιαστική κάλυψη. Ήδη μας έχει ζητήσει ο Υπουργός και σε συνεργασία και με τον Γενικό Γραμματέα έχουμε ενεργοποιήσει εμβολιαστικά κέντρα και είμαστε σε διαδικασία προσομοίωσης το Δεκέμβρη. Ωραία. Και να τελειώσουμε και με την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας μέρα. Από το πρώτο στάδιο της έναρξης της πανδημίας αναπτύξαμε ένα σχέδιο στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια υπό την καθοδήγηση του Υπουργού Υγείας του κ. Κικίλια, του Υφυπουργού του κ. Κοντοζαμάνη και των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου, που μας δίνει το δικαίωμα να πούμε ότι δεν αφήσαμε κανέναν συμπολίτη μας αβοήθητο όταν χρειάστηκε την ανάγκη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτή τη στιγμή στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια έχουν αναπτυχθεί 529 κλίνες COVID και 55 κλίνες ΜΕΘ COVID, ενώ η ανάπτυξη έχει μία δυναμική, η ανάπτυξη των κλινών ΜΕΘ COVID έχει μία δυναμική και συνεχώς φτιάχνουμε καινούργιες κλίνες. Στο σύνολο των κλινών εντατικής θεραπείας, η 6η Υγειονομική Περιφέρεια ξεκίνησε, όταν παραλάβαμε από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία, έναν αριθμό κλινών που ήταν στις 65 και αυτή τη στιγμή έχουμε 129 κλίνες εντατικής θεραπείας. Μέσα στην όλη προσπάθεια που κάναμε, καταφέραμε να εμπλέξουμε όλα ανεξαιρέτως τα νοσοκομεία της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Δεν υπάρχει κανένα νοσοκομείο στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια από τα νοσοκομεία αναφορά, στα δύο πανεπιστημιακά, δηλαδή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, μέχρι και τα πιο μικρά νοσοκομεία που να μην έχει εμπλακεί με την αντιμετώπιση της πανδημίας. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά ότι πολύ πρόσφατα, όταν παρουσιάστηκε ένα μαζικό ζήτημα στα Ιωάννινα με τα δύο γυροκομεία που χρειάστηκε ουσιαστικά να φροντίσουμε 100 γέροντες από τα δύο νοσοκομεία και όλοι αυτοί με βάση το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ να χρειαστεί να διακομιστούν στα νοσοκομεία της υγειονομικής περιφέρειας για να τους φροντίσουμε ανάλογα. Ενεπλάκησαν πέραν του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των Ιωαννίνων και το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης Χατζικώστα αλλά και τα όμορα νοσοκομεία Άρτας, Πρέβεζας, Φιλιατών, το Νοσοκομείο Μεσολογγίου αλλά και το Γενικό Νοσοκομείο Κερκύρας. Με τον τρόπο αυτό έγινε κατανομή όλων των περιστατικών σε όλα αυτά τα νοσοκομεία και η κατάσταση αντιμετωπίστηκε πλήρως και αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα Ιωάννινα το ρόο έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά με αποτέλεσμα να μας δίνει περιστατικά 4-5 την ημέρα θετικά κρούσματα που είναι πάρα πολύ χαμηλό το νούμερο για την περιοχή όταν το όριο της διασποράς στην πόλη ήταν πάρα πολύ ψηλό πριν από λίγο καιρό. Να πω χαρακτηριστικά για το Πανεπιστημιακό το Νοσοκομείο των Ιωαννίνων ότι από τις 79 κλίνες COVID που έχει αναπτύξει αυτή τη στιγμή είναι καλυμμένες 39, άρα έχουμε ένα πολύ μεγάλο backup για οποιαδήποτε νοσηλεία χρειαστεί.
Και υπό την έννοια αυτή μπορούμε και εξυπηρετούμε και ασθενείς οι οποίοι προέρχονται από τη Δυτική Μακεδονία, από τα Γρεβενά, από την Νάουσα, από την Κοζάνη και αντιμετωπίζονται και στις κλίνες COVID του νοσοκομείου αλλά και στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Σε ό,τι αφορά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, αυτή τη στιγμή νοσηλεύουμε 24 ασθενείς στην μία κλινική που έχουμε αναπτύξει. Ήδη είναι ανεπτυγμένη και μία δεύτερη κλινική δυναμικότητας 27 κλινών που αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί ακόμα κανείς συμπολίτης, γιατί πέραν από την αντιμετώπιση την οποία κάνουμε στην πρώτη κλινική που έχουμε αναπτύξει, θέλω να πω ότι το εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό που διαθέτουμε μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε σε καθημερινή βάση αρκετά εξιτήρια, με αποτέλεσμα να έχουμε ακόμα το περιθώριο νοσηλείας περιστατικών. Σημαντικό θα έλεγα για την περιφέρεια είναι το γεγονός, όπως σας είπα εξ αρχής, της εμπλοκής και άλλων νοσοκομείων. Για παράδειγμα, το Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου που πριν από αρκετό διάστημα ήταν, ας μου επιτραπεί η έκφραση, μεταξύ Φθοράς και Αφθαρσίας, αυτή τη στιγμή έχει 18 ασθενείς COVID που νοσηλεύει. Έχει αναπτύξει ήδη 7 κλίνες μεθ COVID, ενώ μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα δίνουμε άλλες 38 κλίνες για νοσηλεία COVID. Υπό την ίδια έννοια και το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας νοσηλεύει 31 ασθενείς αυτή τη στιγμή και έχουμε αναπτύξει ήδη και 6 κρεβάτια μονάδα συντατικής θεραπείας COVID. Θα ήταν παράληψή μου να μην αναφερθώ και στην νησιωτική χώρα της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Άλλωστε, αν θυμάστε, συναντηθήκαμε και το καλοκαίρι στην Κέρκυρα κατά την επίσκεψή σας, όπου και στα νησιά γίνεται μια σημαντική προσπάθεια. Το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου έχει αναπτύξει 6 κλίνες εντατικής θεραπείας, μονάδας εντατικής θεραπείας, 0 που είχε το προηγούμενο διάστημα. Η Κέρκυρα έχει αυξήσει τις κλίνες εντατικής θεραπείας κατά 2, έχει πάει στις 8 από τις 6 που είχε και έχει αναπτύξει και 3 κλίνες μονάδας εντατικής θεραπείας για το COVID. Θεωρώ ότι και τα νησιά είναι σε μια εξαιρετική προσπάθεια κάλυψης και βεβαίως άλλα νησιά όπως είναι η Κεφαλονιά, η οποία δεν έχει μονάδα εντατικής θεραπείας, πάρα πολύ γρήγορα αντιμετωπίζεται όταν αυτό χρειαστεί από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Σε ό,τι αφορά το επικουρικό προσωπικό, έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια έχει προσληφθεί ένας μεγάλος αριθμός νοσηλευτών και άλλων ειδικοτήτων που φτάνει περίπου τις 2.000 και ακόμα συνεχίζουμε και κάνουμε προσλήψεις επικουρικού προσωπικού. Σε ό,τι αφορά τώρα τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, θα έλεγα ότι το ενδιαφέρον δεν είναι το αναμενόμενο. Με πολλή προσπάθεια βρίσκουμε κάποιους ανθρώπους και μάλιστα ιατρούς ειδικοτήτων που να μας ενδιαφέρουν, όπως είναι αναισθησιολόγοι, παθολόγοι, καρδιολόγοι, αυτούς δηλαδή που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για το COVID. Με δυσκολία λοιπόν βρίσκουμε κάποιους ανθρώπους και προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες συμβάσεις. Βέβαια, θα έλεγα ότι μέχρι στιγμής όλη η κάλυψη των νοσοκομείων έχει γίνει από τους υπηρετούντες ιατρούς, αλλά και από τις μετακινήσεις που γίνονται από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Είναι μία δεξαμενή ιατρών που μπορεί να μας βοηθήσει τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την κάλυψη των τμήματων επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων, όπου οι γενικοί ιατροί που τους μετακινούμε εκεί μπορούν να δώσουν μία σημαντική βοήθεια σε ό,τι αφορά την στελέχωση των νοσοκομείων. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Υπουργέ, θέλεις να προσθέσεις κάτι πριν επιχειρήσω να συνοψίσω? Όχι, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι εξαιρετικοί υπεράρχες. Θέλω απλά να πω για αυτούς ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και να σας επισημάνω ότι είναι οι άνθρωποι αυτοί, 7, που δεν έχουν σταματήσει ποτέ, κύριε Πρόεδρε, από το Φλεβάρι, Μάρτι, πέρσι μέχρι σήμερα.
δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι 7 μέρες την εβδομάδα, χωρίς διακοπές, χωρίς καλοκαίρι. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και εγώ να σας ευχαριστήσω ακόμα μια φορά για ό,τι έχετε κάνει. Θέλω να ξέρετε ότι απολαμβάνετε της προσωπικής μου εμπιστοσύνης και πιστεύω ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ανταποκρίθηκε στα αιτήματά σας, έτσι ώστε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σήμερα να είναι πολύ πιο ενισχυμένο σε εξοπλισμό αλλά και σε προσωπικό σε σχέση με αυτό το οποίο είχαμε παραλάβει. Επιτρέψτε μου τρεις παρατηρήσεις, τέσσερις μάλλον, σε συνέχεια των επισημάνσεών σας. Η πρώτη έχει να κάνει με το γεγονός ότι φαίνεται, Υπουργέ, και το άκουσα από πολλούς υπεάρχες, ότι ο ιδιωτικός τομέας δεν έχει ανταποκριθεί στον βαθμό που θα περιμέναμε. Κρατείτε αυτό ως επισήμανση και παραλαμβάνω ότι η πολιτεία έχει και άλλα μέσα στη διάθεσή της, εφόσον κρίνει ότι απαιτείται να υποστηριχθεί από υπηρεσίες που παρέχονται είτε από τον ιδιωτικό τομέα οργανωμένα, είτε από ιδιώτες γιατρούς. Δεύτερη παρατήρηση είναι ότι η εικόνα ως προς τις κλίνες ΜΕΘ, συγγνώμη, τις κλίνες COVID, τις απλές κλίνες COVID, φαίνεται ότι είναι πολύ ικανοποιητική. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μία, και είναι λογικό αυτό, μία πίεση στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Αποτέλεσε προσωπική μου δέσμευση να διπλασιάσουμε τα μόνιμα κρεβάτια εντατικής θεραπείας. Είναι ένας στόχος με τον οποίο πιστεύω, Υπουργέ, ότι μέσα στους επόμενους 2 μήνες θα τον έχουμε πετύχει. Και θα είναι μια μόνιμη παρακαταθήκη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όχι απλά μια πρόσθετη εφεδρεία για να παλέψουμε με την επιδημία του COVID. Τρίτη παρατήρηση, και χαίρομαι που το άκουσα από αρκετούς από εσάς, είναι η ανάγκη προφανώς να υποστηρίζουμε διαρκώς όλους τους υπόλοιπους ασθενείς του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δεν σταμάτησαν οι συμπολίτες μας να αρρωσταίνουν επειδή αντιμετωπίζουμε μια πανδημία του COVID, ούτε και νοείται κάποιος ασθενής με κάποιο άλλο νόσημα να αντιμετωπίζεται ως πολίτης εντός αγωγικών δεύτερης κατηγορίας, επειδή η προτεραιότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας σήμερα είναι στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Άρα χαίρομαι ιδιαίτερα όταν ακούω, όπως άκουσα από την πρώτη υγειονομική περιφέρεια, ότι μπορούμε να ανταποκρινόμαστε σε ένα ολοένα μεγαλύτερο αριθμό τακτικών χειρουργείων πέραν των εκτάκτων και προφανώς ενθαρρύνω το Υπουργείο, όσο η πίεση πια θα βαίνει μειούμενη, να επανερχόμαστε όσο το δυνατόν πιο σύντομα στην τακτική εξυπηρέτηση ασθενών με νοσήματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με τον COVID. Και η τέταρτη παρατήρησή μου είναι η προετοιμασία για τον εμβολιασμό. Ξέρω ότι όλοι εμπλέκεστε και το Υπουργείο έχει κάνει ένα πολύ εμπεριστατωμένο σχέδιο με τη δημιουργία άνω των 1.000 εμβολιαστικών κέντρων σε ολόκληρη τη χώρα. Τα μηνύματα τα οποία παίρνουμε από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα είναι εξαιρετικά θετικά. Χθες είχαμε και τις ανακοινώσεις της αποτελεσματικότητας του εμβολίου της AstraZeneca, το οποίο έχει και μια πιο εύκολη διαδικασία διανομής σε σχέση με τα 2 άλλα εμβόλια, τα οποία ήδη έχουν ανακοινώσει πολύ υψηλή αποτελεσματικότητα. Πρόθεσή μας, όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο, είναι από τον Ιανουάριο και εντός των επόμενων μηνών να δρομολογήσουμε ένα πολύ καλά οργανωμένο και επιθετικό σχέδιο εμβολιασμού της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού πληθυσμού, το οποίο εφόσον έχουμε στη διάθεσή μας, που πιστεύω θα τα έχουμε, τους κατάλληλους αριθμούς εμβολίων, θα μπορεί να έχει ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 6 μηνών, ώστε να αφήσουμε οριστικά πίσω μας αυτή την περιπέτεια. Μέχρι όμως, θα το τονίσω αυτό και θα κλείσω με αυτό, μέχρι όμως να φτάσουμε στο σημείο το εμβόλιο να μας προστατεύσει από αυτήν την μεγάλη περιπέτεια, απαιτείται, και δεν θα κουραστώ να το λέω, δεν θα κουραστείτε να το λέτε, πάρα πολύ μεγάλη εγρήγορση. Το πρώτο μέλημά μας, θα το τονίσω, από τώρα μέχρι που να φτάσουμε στο σημείο του μαζικού εμβολιασμού, θα είναι πάντα η προστασία της δημόσιας υγείας. Θα κινηθούμε με γνώμονα τα επιστημονικά δεδομένα,
τις αντοχές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτό είναι το πρώτο κριτήριο το οποίο αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουμε στην διάθεσή μας και να αξιολογούμε και θα προχωρήσουμε ανάλογα, συμβουλευόμενοι πάντα τους επιστήμονες και παίρνοντας πάντα τις αποφάσεις μας με βάση τα πραγματικά δεδομένα. Κλείνω λέγοντας σας και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Στο πρόσωπό σας πιστεύω ότι όταν ακλάτε η εμπιστοσύνη των Ελληνίδων και των Ελληνών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουν σήμερα οι συμπολίτες μας ότι όποιος θα χρειαστεί φροντίδα, είτε πάσχει από COVID-19 είτε από οποιοδήποτε άλλο νόσημα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα είναι εδώ να σταθεί δίπλα του και να του παρέχει την καλύτερη δυνατή φροντίδα που μπορούμε. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη και ούτως ή αλλιώς τα λέμε τακτικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.